πρώτο πράγμα που δεν θέλει κανένα παιδί. Είναι το πρώτο θέμα που συζητιέται πάρα πολύ, αλλά και πάλι έχει θέμα. Κανένα παιδί δεν θέλει τη συγκεκριμένη. Τι είναι αυτή, δεν θέλει τη βουρτσίτσα, δεν θέλει το γιατρό, δεν θέλει τίποτα. Θέλει όμως να παίζει συνέχεια. Εμείς σήμερα συναντήσαμε τον κύριο Γιώργο Παπουτζή, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα βάλουμε στα παιδιά με πολύ ωραίο τρόπο να προσέχουν τα δοντάκια τους στα μικρά. Σας καλωσορίζω. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Παπουτζή? Μια χαρά. Εσείς? Παιδοδοντίατρος. Σωστά. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο το παιδί δεν θέλει να ακούσει καθόλου. Αρκετές φορές φοβίζει το επάγγελμά μας, το άκουσμά μας, αλλά εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να αναπτύξουμε μια πολύ καλή σχέση, όμορφη σχέση με το παιδί, ώστε και εκείνο να ωφεληθεί από ένα όμορφο χαμόγελο. Πολύ όμορφα. Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Τι ακριβώς κάνετε? Ο παιδοδοντίατρος είναι ένας οδοντίατρος που έχει μετεκπαιδευτεί σε ειδικά προγράμματα στην παιδοδοντία. Αποκτούμε γνώσεις και εμπειρία πάνω στην πρόληψη και στη θεραπεία των νοσημάτων των δοντιών και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις οδοντιατρικές πράξεις σε ένα περιβάλλον απειλαγμένο από άγχος και φόβο, διαμορφώνοντας το χώρο μας όμορφα, φιλικό και πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών. Να ξεκινήσουμε όμως από τα πρώτα δοντάκια που βγάζει την πιτσιρίκη μας. Θα πρέπει να τα ελέγχουμε? Πρέπει να τα ελέγχουμε και ο πρώτος έλεγχος γίνεται συνήθως κατά το πρώτο έτος ηλικίας του παιδιού. Α, δεν το γνώριζα. Σωστά, διότι τότε μπορεί να προκληθούν προβλήματα ακόμα και σε βρεφικά και νηπιακά δόντια, από το μητρικό θυλασμό, από το βιμπερό, εκτεταμένη χρήση τροφών με ζάχαρη, με σαχαρώδεις τροφές. Οπότε εμείς δίνουμε συμβουλές στους γονείς πώς να προστατέψουν την στοματική υγεία του παιδιού τους. Η μανούλα τι πρέπει να κοιτάει? Η μανούλα πρέπει να φροντίζει να μην δίνει συχνά τροφές με ζάχαρη στα παιδιά. Πρέπει να φροντίζει να καθαρίζει τα δόντια του παιδιού τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Και να βρίσκει τρόπους. Και να βρίσκει τρόπους βέβαια, γιατί πρέπει να γίνεται ευχάριστα και όχι ψυχαναγκαστικά. Γιατί, κύριε Παπουτζή, είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα νεογυλά δόντια? Επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι τα νεογυλά δόντια δεν χρειάζεται να τα θεραπεύσουμε, επειδή κάποια στιγμή τα παιδιά θα τα χάσουν. Τα νεογυλά όμως δόντια επιτελούν κάποιο έργο. Τα παιδιά χρειάζονται να μασίσουν, χρειάζεται να χαμογελάσουν. Τα νεογυλά δόντια διατηρούν το χώρο ώστε να επακολουθήσει η ανατολή των μονίμων δοντιών. Οπότε, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, χαλάσει κάποιο δόντι, τεριδονιστεί κάποιο απόστημα, ο παιδοδοντίατρος οφείλει να θεραπεύσει το χαλασμένο δόντι. Εγώ νομίζω ότι θα καθόμουν συνέχεια εδώ πέρα για να αρχίσω να παίζω με όλα αυτά που έχετε εδώ. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο που θέλω, κύριε Παπουτζή. Πόσο συχνά και αν επιτρέπετε να τρώμε πολλές καραμέλες? Εννοείται ότι πρέπει να τρώμε καραμέλες. Γενικά τα γλυκά. Γενικά. Εννοείται ότι πρέπει να τρώμε γλυκά γιατί τα χρειαζόμαστε. Αλλά το πρόβλημα είναι στο πόσο συχνά τρώμε γλυκά. Και να ορίσουμε καταρχήν τι σημαίνει γλυκό. Γλυκό δεν είναι μόνο η καραμέλα και το κλειβιτζούρι. Καραμέλα είναι ό,τι είναι γλυκό. Το μέλι, το κέικ, το μπισκότο. Το πρόβλημα δημιουργείται στα δόντια όταν έχουμε συχνή λήψη αυτών των τροφών. Η καλύτερη ώρα, ο καλύτερος τόπος για να φάμε ένα γλυκό, να πιούμε το χυμό μας, είναι το σπίτι. Μετά το γεύμα, μπορούμε αμέσως μετά να πάμε στο μπάνιο, να πλύνουμε τα δόντια μας, να αφαιρεθεί η ζάχαρη, να αφαιρεθούν τα οξέα από τα δόντια μας, ώστε να μην κατασταθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπουτζή. Εγώ σας ευχαριστώ. Προσέχουμε τα δοντάκια μας για να έχουμε πολύ όμορφο χαμόγελο.